Αλλάζει όψη το 39ο Δημοτικό Σχολείο στο Σούλη Πατρών και γεμίζει χρώματα με την βοήθεια του ζωγράφου Γιώργου Κατσίποδα. Αυτό είναι φωτογραφίες, ναι, είναι από το παλιό Δημοτικό, σας είπα, του 60. Οποία, τα παιδιά τα καινούργια και εσείς δεν τα προλάβατε. Εμείς με αυτά μεγαλώσαμε. Τα παιδιά πώς υποδέχτηκαν όλη αυτή την ενέργεια? Τα παιδιά, μόνο τα γράμματα που μου έχουν στείλει και την ηθική ικανοποίηση που έχω πάρει από τα παιδιά, αλλά και τους μεγάλους, είναι αφανταστή. Είναι αφανταστή. Όπου πάω, όπου περνάω, ο παππούς ο Γιώργος. Πού με ξέρετε, ζωγράφησε στο σχολείο μας. Είναι πολύ ωραίο αυτό και παίρνω πολύ ηθική ικανοποίηση. Και ευχαριστώ και τον Ηλία που μ' άφησε πάλι να συνεχίσω, γιατί έχω φτιάξει και από εκεί. Είχα φτιάξει το μέσα χώρο και τώρα θα το φτιάξω όλη τη φάτσα. Είμαστε πραγματικά ευτυχείς που έχουμε εδώ τον κύριο Γιώργο. Τον κύριο Γιώργο τον γνωρίσα εγώ προσωπικά πριν από 3-4 χρόνια, λόγω της δράσης του, της κοινωνικής, της ευρύτερης. Κουβεντιάσαμε, είδα το ταλέντο του και την όρεξή του κυρίως να προσφέρει στα παιδιά. Γιατί ταλέντο έχουμε πολύ, αλλά το θέμα είναι μέσα στις δυσκολίες που περνάμε, πόσοι έχουμε τη διάθεση να δώσουμε τον χρόνο μας για εθελοντισμό. Ο κύριος Γιώργος λοιπόν είχε τη διάθεση και ήρθε πριν από 3 χρόνια στο σχολείο μας και ζωγράφησε ένα μεγάλο κομμάτι του σχολείου. Και είχαν μείνει κάποιες εκκρεμότητες, επειδή τα αιτήματα ήταν πάρα πολλά και πήγε και σε άλλα σχολεία, είχαν μείνει κάποιες εκκρεμότητες. Αυτά λοιπόν τα έργα εδώ είναι εκκρεμότητες που έχουν μείνει από την προηγούμενη φορά. Ο κύριος Γιώργος έχει τη διάθεση να προσφέρει διαρκώς. Εμείς τον στηρίζουμε όσο μπορούμε και με τη χαρά των παιδιών και με τη διάθεση που του δίνουν καθημερινά προχωρά. Έκανε μία εβδομάδα αυτό το έργο, θα κάνει περίπου άλλη μία εβδομάδα και το άλλο. Και έχουμε λίγο δρόμο ακόμα. Έχουμε μέσα στο καλοκαίρι δουλίτσα εδώ. Οι τείχοι μοιάζουν να ζωντανεύουν. Βέβαια και όλα αυτά παίζει το μάτι. Θα δω το μάτι, θα καταλάβω. Είναι μια εικόνα που θυμούνται πάρα πολύ. Η πρώτη ζωγραφική παράσταση είναι έτοιμη. Πόλη γενικά χρωστάει πάρα πολλά σε αυτόν τον άνθρωπο και το λέω αυτό διότι πάρα πολλά σχολεία έχουν ομορφύνει χάρη στην παρέμβαση δική του. Στην αρχή και όσο μπορούσε οικονομικά, γιατί είναι ένας απλός συνταξιούχος και αυτός, πλήρωνε και τα χρώματα από την τσέπη του. Αυτό είναι απίστευτο. Εμείς τώρα ως σχολείο, τουλάχιστον μέσω των συλλόγων γονέων και διάφορα άλλα σχολεία, καλύπτουμε το κόστος των χρωμάτων του και από εκεί πέρα δίνει μόνος του το χρόνο του, ο οποίος είναι και χρήμα. Τον στερεί από την οικογένειά του, τον στερεί από τα δικά του τα εγγόνια και όμως είναι εδώ μαζί μας, είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα ανθρώπου.